Αυτό που κατάλαβα, κύριε Τσίπρα, είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το νέο ΠΑΣΟΚ. Χαίρομαι που το ομολογήσατε επιτέλους και σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Απλά, ήσυχα, ήσυχα, απλά μου κάνει πολύ εντύπωση πως κρατάτε από το παλιό ΠΑΣΟΚ μόνο τα καλά στοιχεία και απορρίπτετε όλα τα προβληματικά. Αλλά βέβαια αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά άλλο κόμμα. Δεν θέλω να πω περισσότερα γι' αυτό. Κύριε Τσίπρα, να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτήν την αίθουσα όταν μιλάμε για την πολιτική και την προσωπική διαδρομή του καθενός. Εσείς αναφερθήκατε σε ονόματα. Όχι, 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 όχι. Εσείς αναφερθήκατε σε μένα. Η προσωπική και η οικογενειακή... Ήσυχα, παρακαλώ, ησυχία. Η οικογενειακή ιστορία του καθενός είναι γνωστή, παρακαλώ, σε αυτήν την αίθουσα. Και η κυρία Γενιά. Και η δικιά μου και η δικιά σας οικογενειακή ιστορία είναι γνωστή σε αυτήν εδώ πέρα την αίθουσα. Ας μην μπούμε παραπάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αλλά, κύριε Τσίπρα, για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ δεν κληρονόμησα την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Με ψήφισαν εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας. Εσείς πήρατε το δαχτυλίδι από τον κύριο Αλαβάνο χωρίς καμία ψηφοφορία, ο οποίος τώρα σας θυμίζει το δικό σας πραγματικό παρελθόν. Άρα όταν μιλάμε για πολιτικούς κληρονόμους σε αυτή την αίθουσα, θα είστε πιο προσεκτικός. Ευχαριστούμε.